Άστραψε και βρόντιξε ο αντιδήμαρχος επί των οικονομικών του Δήμου Τρικαίων Γιώργος Τουρνάρας όταν διαπίστωσε ότι ο εισπρακτικός μηχανισμός του Δήμου δεν αποδίδει τα αναμενόμενα καθώς παραμένουν ανίσπρακτες οφειλές δημοτών από βεβαιωμένα πρόστιμα. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι ότι από τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Τρικαίων οι υπάλληλοι κατάφεραν να εισπράξουν το πρώτο τετράμινο του 2011 μόλις 140 ευρώ. Η ανεπιτυχής μέχρι στιγμής προσπάθεια των υπαλλήλων έχει απογοητεύσει τον Αντιδήμαρχο Τρικαίων, καθώς όπως ανέφερε, αν ο εισπρακτικός μηχανισμός συγκέντρωνε ένα σεβαστό ποσό από τις οφειλές, η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να εξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό τις δικές της οφειλές προς τρίτους. Κοιτάξτε, είναι κυρίως δύσκολη. Υπάρχουν, δόθηκαν στην αρχή κάποιοι βιωτικοί κατάλογοι, μας πήρε ο προϋπολογισμός Βάρνα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή στέλνονται συνέχεια οι παλιές οφειλές και πιστεύω να υπάρχει σχετική ανταπόκριση από τους δημότες. Πάντως δεν είσαι τόσο καλή, δεν έχουν μαζέψει χρήματα στο Δήμο. Όχι ασφαλώς, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και μάλιστα από κάποιες δημοτικές ενότητες θα έλεγα απογοητευμένος.